Οι πληγές της φωνικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, στο Μάτι, είναι ακόμα ανοιχτές, όπως ανοιχτές βέβαια είναι οι πληγές και σε άλλες περιοχές, από φωτιές, από πλημμύρες, από σεισμούς. Εύβοια, Αρκολοχώρη, Ηλία, Σάμος και άλλες βέβαια περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Στο Μάτι ακόμα υπάρχει κόσμος που ζει στις κατασκηνώσεις μετά από 4 σχεδόν χρόνια. Με την συγκρότηση της εταιρείας Μάτι ξανά επιβεβαιώθηκε τα όσα λέγαμε τότε ως ΚΚΕ, ότι η εταιρεία αυτή είχε σαν στόχο να μεταθέσει τις ευθύνες από την κυβέρνηση και το κράτος σε μια τέτοια επιχείρηση και σε αυτούς που συμμετέχουν. Ακόμα υπάρχει κόσμος που ζει στις κατασκηνώσεις, όπως είπα προηγουμένως. Από τον Ιούλιο του 2018 ζει προσωρινά σε κατασκήνωση, με καταγεγραμμένες περιπτώσεις που ακόμα και από τις κατασκηνώσεις αυτές έγινε προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις εκάστοτε διοικήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις πυρόπληκτων που λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για κατεστραμμένα σπίτια, που δέχονται ενοχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες. Δεν μπορεί να είστε περήφανοι γι' αυτό, κύριοι της κυβέρνησης. Φυσικά υπάρχουν ακόμα δεκάδες πυρόπληκτοι που δεν έχουν πάρει το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούνταν. Σπίτια που κάηκαν μια για πάντα. Περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες βάλανε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανακατασκευάσουν τις οικίες τους χωρίς να περιμένουν ποτέ και αν θα πάρουν ως αποζημίωση. Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ακόμα βαρύ στην περιοχή. Χωρίς τα απαραίτητα μέτρα, εκείνα που θα εξασφαλίσουν στο να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην προγενέστερη από τη φωτιά κατάσταση. Όπως αποδείχθηκε και από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και σήμερα, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την προστασία της περιοχής από νέες πυρκαγιές, ενώ και τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας της περιοχής είναι ανεπαρκή. Ό,τι έχει γίνει αφορά μπαλώματα και κυρίως δρομολόγηση υλοποίησης μελετών και έργων με βάση τα γενικότερα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτά υλοποιείται, αυτά προχωράτε. Δεν γίνεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της καταστροφής με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες για ποιοτικά καλή, σύγχρονη, φτηνή κατοικία. Το κόστος των ζημιών για τις οποίες ευθύνονται οι κυβερνήσεις και το αστικό κράτος το πληρώνουν για άλλη μια φορά οι λαϊκές οικογένειες, ενώ από το ειδικό πολιοδομικό σχέδιο δεν εξασφαλίζονται πρώτον η απαραίτητη κοινόχρηστη χώρη σε περίπτωση νέας πυρκαγιάς ή σεισμού, δεύτερον η αντιμετώπιση της μαζικής διαφυγής όταν τυχόν ξαναχτιστεί, τα πάρκινγκ αυτοκινήτων που απλά θα σταθμεύουν σε λίγο πιο πλατείς δρόμους, η ασφάλεια των κατοικιών δίπλα στα ρέματα και η αυθαίρετη εκτός σχεδίου και σε αδεσικές εκτάσεις δόμηση. Δεν είναι τυχαίο, το είπαμε και χθες στην Επιτροπή, ότι οι κάτοικοι ζητούν να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της παράκτιας ζώνης στο κόκκινο λιμανάκι με χαμηλή δόμηση, σε αντίθεση με το σχέδιο που προβλέπει η οικιστική ανάπτυξη με συντελεστή 0,4 και 0,3, ενώ αναφέρουν ότι με το σχέδιο, όπως οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι, κινδυνεύει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής και να μετατραπεί σε μια τουριστική ριβιέρα. Μοναδικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η πολιοδομική συγκρότηση του νέου οικισμού που θα είναι ενταγμένο στο γενικότερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός τουριστικού πόλου στην ευρύτερη περιοχή, που βέβαια σαν γνώμονα έχει τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται και στο δημιουργικό σχέδιο της Αττικής, αλλά και σε λεγόμενα αναπτυξιακά σχέδια για την Ανατολική Αττική, που ήδη υπάρχουν και προωθούνται μέχρι σήμερα. Στην Ανατολική Αττική, μια αίσια συζήτηση διευρύνθηκε εδώ και από τους άλλους ομιλητές. Τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος
αυτών των αστικών σχεδιασμών. Υπήρξε η επέκταση της βιομηχανίας, της κατοικίας, των πολυκαταστημάτων έξω από την Αθήνα και τον Πειραιά προς την Ανατολική Αττική με άξονα την Αττική Οδό, το αεροδρόμιο των Σπάτων. Η πλειονότητα των κατοικιών για τα λαϊκά στρώματα είναι υποθηκευμένα για πολλά χρόνια στις τράπεζες, 20 και 30 χρόνια. Ενώ δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες τους για την έλλειψη πολυοδομικού σχεδίου, επεμένουσε για την έλλειψη δρόμων, πλατιών, ελεύθερων χώρων και άλλα. Ακόμα χειρότερα, αυτές οι επεκτάσεις στο σύνολό του σχεδόν έγιναν χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων έργων κοινωνικής υποδομής, χωρίς σχολεία, νηπιαγωγεία, ιατρία, γυμναστήρια, γήπεδα, χωρίς πολιτιστική υποδομή, χωρίς υποδομή διοίκησης και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εμπορίου, αλλά και τεχνικής υποδομής. Ακόμα και σήμερα, μεγάλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής δεν έχουν δίκτυα αποχέτευσης και όβριων υδάτων. Όπως λένε οι ειδικοί, 10 τέτοια μάτια υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Όμως είναι διαπιστωμένο, όταν το κεφάλαιο θέλει να επενδύσει, τότε με fast track διαδικασίες νομοθετείται για να γίνουν δρόμοι και άλλα έργα υποδομής μέσα στο δάσος, μέσα σε περιοχές Natura και οπουδήποτε αλλού. Όμως, την αναγκαιότητα να γίνουν έργα υποδομής που θα προστατεύσουν τον λαϊκό κόσμο, τότε βρίσκεται επιχειρήματα και ρίχνεται το ανάθεμα που σε αυτούς, τον ίδιο τον λαό, ανακαλύπτοντας την άναρχη δόμηση που είναι έργο δικό σας όλων των κυβερνήσεων. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ευθύνες. Φέρατε νόμους τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Θεσμοθετήσατε την νόμιμη ασυδοσία με την παράδοση δασών και αγιαλών σε μεγάλα συμφέροντα. Νομοθετήσατε τις οικιστικές πυκνώσεις εντός δασικών εκτάσεων. Καταργήσατε ουσιαστικά τον κρατικό έλεγχο της δόμησης μέσω της πολυοδομίας, μετατοπίζοντας την ευθύνη σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες. Κάνατε αναπτυξιακές φιέστες, μάλιστα σιδερόφρακτες, στο Λαύριο, μιλώντας για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Αττικής για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, για νέους αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους, για ό,τι έχει ανάγκη δηλαδή το κεφάλαιο, αλλά χωρίς να ενδιαφέρονται για τους δρόμους των συγκεκριμένων οικισμών. Ενώ την ίδια στιγμή που λέγατε και κάνατε αυτά, δεν βγάζατε άχνα για τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, για σύγχρονες υποδομές, για ένα νοσοκομείο που τόσο έχει ανάγκη η Ανατολική Αττική. 30 χρόνια το συζητάμε, λέει εδώ ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. 30 χρόνια, το λέτε και δεν τρέπεστε. 30 χρόνια. Όμως ο πληθυσμός στην Ανατολική Αττική έχει πολλαπλασιαστεί και δεν μπορείτε εδώ ακόμα να μένετε στη συζήτηση. Επιτέλους, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του νοσοκομείου, του δημόσιου νοσοκομείου σε αυτή την περιοχή. Ενώ λοιπόν αυτό είναι ανάγκη, εσείς πάτε να κλείσετε και το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης που εξυπηρετεί μεγάλο πληθυσμό της περιοχής. Και επειδή λοιπόν υπόθηκε, όντως η δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε αποφασιστεί τότε, λίγους μήνες μετά την πυρκαγιά, να χρησιμοποιηθεί για την ανέγγιση νοσοκομείου. Αλήθεια, γιατί άλλαξε αυτή η απόφαση? Τι κυριάρχησε και σήμερα μιλάτε για κοινωνικές κατοικίες των 14 κατοικίες, των 7 διαμερισμάτων κτλ. Και για τη διαμόρφωση χώρου δασικής ανεψυχίας, που είναι ντροπή δηλαδή, θα πω παρακάτω. Προφανώς, αφενός ήταν αξίωση των επιχειρηματιών της υγείας, που δεν θέλουν δημόσιο νοσοκομείο στην περιοχή, και βέβαια αφετέρου είναι αξιώσεις συνολικά των επιχειρηματικών ομίλων για έναν τέτοιο σχεδιασμό της περιοχής όπου θα κάνουν τις επενδύσεις τους. Εχθές καταθέσαμε στην Επιτροπή ένα άρθρο του ριζοσπάστη για ένα κουφάρι στο Κοροπή, το Ερασίνιο νοσοκομείο, που κάποτε ένας ιδιώτης ήθελε να το κάνει ογκολογικό νοσοκομείο,
δεν κέρδιζε και το εγκατέλειψε. Και ενώ λοιπόν θα μπορούσε πράγματι αυτό να αποτελέσει αφορμή, αν πράγματι υπάρχει πολιτική βούληση, να γίνει μία προσπάθεια, και όμως εδώ η κυβέρνηση δεν παίρνει ή δεν έχει τέτοια, να το πω έτσι. Ναι, 55 εκατομμύρια. Ναι, εντάξει. Όταν θέλετε όμως κάνετε συμφωνίες με τις τράπεζες άλλες. Όταν θέλετε όμως κάνετε άλλες συμφωνίες με τις τράπεζες. Συνεχίστε κύριε λοιπόν. Κατσόνη. Είναι λοιπόν η παρούσα συμφωνία κύριε, μια απλή συμφωνία αξιοποίησης των 11 εκατομμυρίων ευρώ του κυπριακού λαού προς όφελος των πληγέντων στην Ανατολική Αττική. Τι επιδιώκεται μέσα από αυτή την κύρωση της συμφωνίας? Ποιος αλήθεια θα ωφεληθεί και ποιος θα ζημιωθεί με την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού που φαίνεται ως κύρωση συμφωνίας? Η κυβέρνηση μέσω της κύρωσης του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία για υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, όπως τιτλοποιείται, επιχειρεί να περάσει έναν σχεδιασμό που τελικά ενισχύει τις επιδιώξεις του κεφαλαίου στην περιοχή, στρέφεται ενάντια στους πυρόπληκτους, όπως και ενάντια βέβαια στο περιβάλλον. Όπως αποκαλύφθηκε στη συζήτηση στην Επιτροπή, ενώ το ειδικό πολυεδομικό σχέδιο δεν έχει εγκριθεί και είναι άγνωστο πόσοι πυρόπληκτοι με βάση αυτό δεν θα μπορούν να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους, η σύμβαση προβλέπει κατασκευή κατοικιών αυτών που εσείς ονομάζετε, λέει, σοβιετικού τύπου. Όμως, ήδη πρέπει να ξέρετε ότι η στεγαστική πολιτική στη Σοβιετική Ένωση ήταν τέτοια που εσείς δεν φτάνετε στο μικρό σας δαχτυλάκι. Δεν υπήρχε ούτε ένας άστεγος, δεν υπήρχε σπίτι χωρίς ζεστό νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς φυσικό αέριο, με ένα πολύ μικρό αντίτιμο και βέβαια ο χώρος ανταποκρίνονταν στον αριθμό των ανθρώπων που είχε η κάθε οικογένεια. Και βεβαίως ήταν άλλος ο σχεδιασμός για εξοχικές κατοικίες, που δεν ήταν ο ίδιος, για να σας το πω εδώ, αν και το ξέρετε βέβαια, αλλά το αποκρύπτετε. Απλά θέλετε να χύσετε ένα δηλητήριο ενάντια στην Σοβιετική Ένωση και στην πολιτική που ακολουθούσε. Άρα λοιπόν υπάρχει η κατασκευή κατοικιών έξω από αυτό το χώρο που συζητάμε σήμερα. Από εκεί που έγινε, να το πω έτσι, η καταστροφή. Ο κόσμος είναι αντίθετος. Το να γίνουν οι κατοικίες έξω από αυτό το χώρο μακριά, όπως υπάρχει εδώ στο σχέδιο. Και δεν υπάρχουν κριτήρια για το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, που είναι άγνωστοι μέχρι στιγμής, όπως είπα παραπάνω. Αυτή η αδιαφάνεια που υπάρχει όσον αφορά τους δικαιούχους θα λειτουργήσει σε βάρος των πραγματικών δικαιούχων. Επίσης, η δεύτερη δράση που περνάμε τη συμφωνία είναι η διαμόρφωση έκτασης που ανήκει στον ΕΦΚΑ, συγκεκριμένα στον Νίκο Ναύτη, σε χώρο δασικής αναψυχής. Τι θα πει χώρος δασικής αναψυχής? Αυτό που με βάση την τροπολογία που πέρασε στο 48-64 του 2021 θα λειτουργεί και μετά τη δύση του ήλιου. Δηλαδή όλη τη νύχτα. Τι θα είναι μπαράκια? Τι άλλου είδους, τέλος πάντων, τέτοια αναψυχή θα παρέχει? Δεν ξέρουμε. Ωστόσο, τι κάνετε? Ο ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση δηλαδή, παίρνει από τον ΕΦΚΑ έναν χώρο που είναι εισφορές, αποτέλεσμα των εισφορών των αυτεργατών, το παίρνει και αντί να είναι κατασκήνωση για τα παιδιά των εργαζομένων και ευρύτερα, όχι μόνο των αυτεργατών, πάει λοιπόν και το κάνει νυχτερινό κέντρο. Το δίνει σε έναν επιχειρηματία να έχει όφελος από μια τέτοια ανάπλαση αυτού του χώρου και τη λειτουργία, τη διαμόρφωση χώρου δασικής αναψυχής. Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο. Οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να αντιδράσουν όλοι σε μια τέτοια προοπτική
που δίνεται μέσα από αυτή τη συμφωνία και αυτό το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Εν τέλει πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το σύστημα που έχει για Θεό το κέρδος βρίσκεται ακριβώς η πηγή του κακού για τα βάσανα του λαού, την ανεργία, τη φτώχεια, τη δυστυχία του, τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους αποκλεισμούς, όπως πριν λίγες μέρες. Το κέρδος ήδη δεν συμβιβάζεται με την ασφάλεια του λαού, την ποιότητα των υπηρεσιών και βεβαίως αυτό που συνήθως λέτε τις χαμηλές τιμές. Το ζει ο λαός μας μέσα από το πανάκριβο ρεύμα, από τα καύσιμα που έχουν φτάσει στο Θεό, μέσα από όλα αυτά την ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, που δυσκολεύει την ίδια τη ζωή, την επιβίωση του λαού μας. Γι' αυτό το ΚΚΕ. Καλή την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους αυταπασχολούμενους, την αγροτιά, την νεολαία, τις γυναίκες, να εγκαταλείψουν αυτές τις δυνάμεις που τους στερούν την ευημερία, την ευτυχία, που θέτουν σε κίνδυνο διαρκώς τη ζωή τους, στο όνομα του κόστους και του ωφέλους, στο όνομα του κέρδους. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, με το να συμβιβάσουν στο αγώνα, να γίνουν ριζικές ανατροπές στην εξουσία και την οικονομία, με την εργατική εξουσία να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, με σύγχρονο, κεντρικό, επιστημονικό σχεδιασμό, με κύριο βέβαια νόμο, την ικανοποίηση των όλων και διευρυνόμενων αναγκών του. Σε αυτή τη μορφή οργάνωσης οικονομίας, η γη δεν θα αποτελεί ιδιοκτησία και πηγή πλούτου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, που οδηγεί ταυτόχρονα και σε μεγάλες καταστροφές, αλλά ιδιαίτερα η γη και το δάσος θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία, ώστε να αποτελούν πηγή πλούτου για το λαό μας και αυτός να ιδιοποιείται τα ωφέλη από αυτή. Με βάση αυτά, εμείς δεν θα ψηφίσουμε την κύρωση της συμφωνίας.